Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας κ. Χατζής έθεσε το θέμα της μετακόμισης της ΔΕΙΑΚ σε κτίριο που έχει στην κατοχή του η Δημοτική Αρχή στην περιοχή της Καρδιτσομαγούλας. Όπως είπε, η ΔΕΙΑΚ θα πρέπει να δει σοβαρά αυτήν την προοπτική, καθώς ο Δήμος θα γλιτώσει ένα σημαντικό ποσό από ενίκεια, ενώ και το κτίριο δεν θα αραχνιάζει. Υπάρχει σκέψη ή κάποιο σχέδιο να στεγαστεί κάποια υπηρεσία σε αυτό το κτίριο, από αυτές βέβαια που επιβαρύνουν το Δήμο με ενίκιο? Το κτίριο αυτό, κύριε Δημαρχέ και κύριε Δημοτική Συμβουλή, πρέπει να αξιοποιηθεί. Αφενός ο Δήμος να γλιτώσει έξοδα από ενίκεια, και βλέπουμε τι γίνεται εδώ με το που βάζουμε τα χαράτσια ένα κοντά στο άλλο και εμείς πληρώνουμε τα ενίκεια όπως τα πληρώνουμε. Και αφετέρου και πολύ σοβαρό αυτό που θα πω τώρα, ότι το κτίριο να πάψει να αραχνιάζει, να πάψει να είναι άνδρο τοξικομανών, να πάψει να γίνεται εστία μόλυσης, και στο τέλος κάθε καθυστέρηση αξιοποίηση του για μελλοντική χρήση θα χρειάζονται όλο και περισσότερα χρήματα. Συνεχίζουμε με στόχο το ο Δήμος, αν είναι δυνατόν, να μην πληρώνει κανένα ενίκιο. Δεν μπορώ να απαντήσω τι σημαίνει θα πάει σίγουρα εκεί, περιμένω την απάντηση, αλλά δεν ισχύει ότι οι εργαζόμενοι θέλουν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο μεταφέρθηκε. Οι εργαζόμενοι μάλλον βολεύονται όπως είναι.